Μεσημέρι 26 Φεβρουαρίου στην Οδόρο Μιλία στην Πετρούπολη. Ένας δρακοσυλλέκτης ψάχνει στα σκουπίδια αυτού του κάδου. Βρίσκει ένα σεντόνι γεμάτο αίματα, τυλιγμένο σε κουβάρι. Το ανοίγει. Αυτό που βλέπει του προκαλεί τρόμο. Μέσα στο σεντόνι βρίσκεται ένα νεογέννητο μωρό. Νεκρό και με τον ομφάλιο λόρο τυλιγμένο γύρω από το λαιμό του. Κυριακή 13 Μαΐου. Οι αστυνομικοί επιστρέφουν στην Πετρούπολη. Χτυπούν το κουδούνι στο σπίτι μιας 19χρονης κοπέλας. Τη ζητούν να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Εκείνη δεν αντιδρά. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολογεί. Το νεογέννητο που είχε βρεθεί στον κάδο 2,5 μήνες νωρίτερα ήταν το παιδί της. Και εκείνη, η μάνα του, το στραγγάλισε μόλις κατόρθωσε να πάρει την πρώτη ανάσα του. Η γιορτή της μητέρας ξαφνικά σκοτεινιάζει. Εμείς εξεπλάγημεν όταν μάθαμε ότι η κοπέλα αυτή που έκανε αυτό το μωρό έτσι, ότι είναι η γειτόνισά μας δίπλα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μια γυναίκα, ειδικά μάνα, θα μπορούσε να φτάσει σε ένα ιδεχθές έγκλημα, να σκοτώσει με τα ίδια της τα χέρια το παιδί της. Η 19χρονη φέρεται να χαρακτήρισε την εγκυμοσύνη της ανεπιθύμητη. Ήταν καρπός μιας περιστασιακής συνέβρεσης με έναν άνδρα με τον οποίο δεν προχώρησε σε σχέση. Η εγκυμοσύνη εξελισσόταν χωρίς ούτε ίδια να το έχει καταλάβει, όπως φέρεται να κατέθεσε, παρά μόνο όταν έφτασε στον 7ο μήνα. Ακόμη και τότε όμως δεν το ομολόγησε σε κανέναν, όπως υποστηρίζει. Η εγκυμοσύνη προέκυψε μετά από περιστασιακή επαφή με άνδρα που γνώρισε μέσω κοινών γνωστών και τον οποίο δεν διατήρησε επικοινωνία έκτοτε. Κατάλαβε ότι είναι έγκυος όταν ήταν πλέον 7 μηνών και αποφάσισε να το κρύψει από τη μητέρα της και τον αδελφό της, με τους οποίους μένουν μαζί, προκειμένου να αποφύγει τις αρνητικές αντιδράσεις τους. Την κρίσιμη στιγμή πάντως, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία της κοπέλας, η μητέρα της ήταν εκεί. Η 19χρονη, αφού γέννησε με τη βοήθεια της μητέρας της, όπως λέει, στο μπάνιο, πήρε το μωρό και τύλιξε γύρω από το λαιμό του τον ομφάλιο λόρο και ένα κορδόνι. Ταυτόχρονα του έκλεισε το στόμα με χαρτί. Λίγο αργότερα η μητέρα της το πέταξε στον κάδο. Στις 24 Φεβρουαρίου, περίπου στις 11.30 το πρωί, άρχισε το κετός ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμα με τη μητέρα της. Γέννησε στο μπάνιο με τη βοήθεια της μητέρας της, η οποία έμαθε για την εγκυμοσύνη μόλις εκείνη τη στιγμή, όπως υποστήριξε η 19χρονη. Αμέσως μετά η 19χρονη τύλιξε ένα κορδόνι γύρω από το λαιμό του παιδιού και έκλεισε το στόμα του με κομμάτι χαρτί που της έδωσε η μητέρα της. Όλα αυτά η μητέρα της δεν τα έβλεπε, γιατί βρισκόταν έξω από τη μισάνοιχτη πόρτα του μπάνιου. Στη συνέχεια, και ενώ η 19χρονη βρισκόταν ακόμη μέσα στο μπάνιο, είπε στη μητέρα της ότι το μωρό έχει πεθάνει. Με τη βοήθεια της μητέρας της έβαλε το βρέφος μέσα σε μια σακούλα και το μεσημέρι της ίδιας μέρας, στις 3, η μητέρα της το πέταξε στον κάδο. Από ό,τι έμαθα την Κυριακή γέννησε, το Σάββατο που παίρνει το δρόμο, γονάτισε εδώ στο διάζωμα. Λόγω του προβλήματός της, περνώντας το διάζωμα, δεν της κρατούσαν τα πόδια της, από ό,τι έμαθα, και γονάτισε εδώ για να προσπαθήσει να περάσει απέναντι. Από ό,τι έμαθα, είχε και θέματα υγείας. Η μητέρα της κοπέλας, σε αντίθεση με την κόρη της, ισχυρίζεται πως μόνο αφού τελείωσε ο τοκετός και το βρέφος ήταν ήδη νεκρό, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Δεν γνώριζε ότι η κόρη της ήταν έγκυος. Κατάλαβε ότι γέννησε αμέσως μετά τον τοκετό, ενώ ήδη βρισκόταν στο σπίτι και συγκεκριμένα έξω από το μπάνιο, όταν το μωρό ήταν ήδη νεκρό. Πήρε το νεκρό μωρό από την κόρη της και το πέταξε στον κάδο απορριμμάτων, όπου και βρέθηκε. Σε απόσπασμα οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας αναγνώρισε τον εαυτό της την στιγμή που, κρατώντας τη σακούλα με το πτώμα του νεογνού και ακόμη μία σακούλα, κατευθυνόταν προς τον κάδο. Μετά το συμβάν η μητέρα δεν την ξανάδαμε. Γιατί είχε πεθάνει και ο πατέρας της πριν από κάνα 2 χρόνια και από τότε δεν ξαναβγήκε η μάνα έξω. Έβγαινε μόνο η κόρη και αυτή αραιά και πού. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει το βάρος της εξιχνίασης αυτής της υπόθεσης, με βάση την εμπειρία τους, πιθανολογούσαν από την αρχή πως η μητέρα του άτυχου νεογνού θα έπρεπε να είναι η δράστης της δολοφονίας. Τα χαρακτηριστικά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κοινά. Ηλικία κάτω των 25 ετών, ανήπαντρη, χωρίς σταθερό σύντροφο. Βασιζόμενοι σε αυτό το προφίλ, αναζητούσαν κάποια γυναίκα που να ταιριάζει στις γύρω περιοχές. Κατά την προσαγωγή συγκέντρωναν γενετικό υλικό και προσπαθούσαν να το ταυτοποιήσουν με αυτό που είχε βρεθεί στο νεογέννητο του κάδου. Μετά από 2,5 μήνες βρήκαν το DNA που αναζητούσαν στο γενετικό υλικό της 19χρονης. Είχαν χτυπήσει και στη δική μας πολυκατοικία για να βοηθήσουμε όσο μπορούσε ο καθένας. Αν μπορούσε δηλαδή να πει κάποια πληροφορία ή να ενημερώσει ή να δώσει DNA. Μπράβο στην αστυνομία, πραγματικά, από σπίτι σε σπίτι. Η ασφάλεια ήταν κάθε μέρα που ήταν.
Και έχουμε πάρα πολύ καλή αστυνομία στην Πετρούπολη και έβγαινε στην αστυνομία. Η 19χρονη ζει μαζί με την αλβανικής καταγωγής μητέρα της και τον αδελφό της στην Πετρούπολη. Ο πατέρας έχει πεθάνει και ο αδελφός είναι ο μόνος που εργάζεται στην οικογένεια. Οι δύο γυναίκες πέρασαν σήμερα το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, μάνα και κόρη είναι συνυπεύθυνες. Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν είναι βαρύτατες. Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Η κατηγορία δεν κάνει λόγο για παιδοκτονία. Κατά την προσαγωγή τους, η 19χρονη ήταν διαρκώς με το κεφάλι σκυφτό. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, τελούσε σε κατάσταση σοκ. Η μητέρα της έμοιαζε να μην έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς τους έχει συμβεί. Θα ζητηθεί η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη σε κάθε περίπτωση και για την αποδειχθή επιλόχια κατάθλιψη, αλλά και με τις κοινές αισθήσεις άλλης ψυχοπαθολογίας που μπορεί να εντοπίσει κανείς με τον κοινό νου. Οι δύο γυναίκες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη. Ίσως τότε να εξηγήσουν στους δικαστές πώς βρήκαν τη δύναμη να αφαιρέσουν με τέτοιο αδιανόητο τρόπο μια αθώα ζωή.